απλά τα γράφω γιατί πρέπει να βοηθήσουμε κι άλλο κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε, παιδιά, είναι η εποχή που ζούμε, είναι μοναδική. Θα δούμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή θα κοιτάζουμε πράγματα και θα τρίβουμε τα μάτια μας, θα πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε. Και είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Τώρα θα αρχίσουν τα φαινόμενα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα. Λοιπόν, οπότε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα εδώ. Η επίφυση έχει την ιδιότητα να φεύγει από την σωματική μας δομή. Κάνει εξωσωμάτωση. Αυτό γίνεται συνήθως το βράδυ που κοιμόμαστε. Έτσι. Την ημέρα όλοι είναι εντός και εκτός ένα τμήμα για προστασία. Μερικές φορές καμιά φορά ότι κάτι γίνεται. Από μακριά το νιώθεις, λες κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι. Και ή με το αυτοκίνητο όταν τρέχεις, σταματάς, κόβεις και ξαφνικά βλέπεις ότι μετά από λίγο έχει μαζευτεί κόσμος κτλ. Συμβαίνουν αυτά. Αυτό είναι ότι είμαστε ελαφρώς έξω και προπορεύεται η ψυχή μας από το σώμα. Κάποια μέτρα, μπορεί και ένα χιλιόμετρο. Δεν έχει αυτό ή όχι, μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά επάνω. Ώστε έχει, έχει ορατότητα, έχει πεδίο το οποίο μπορεί να διακρίνει πράγματα. Όσο πιο ψηλά είμαστε, τόσο μεγαλύτερη ορατότητα έχουμε. Τι γίνεται τώρα. Η εναρμόνιση που κάνουμε τώρα με τη μουσική αυτή δίνει την δυνατότητα στην επίφυση να κάνει καλύτερες επαφές στα σημεία κλειδιά. Και τα σημεία κλειδιά είναι τα 108 σημεία επαφών τα οποία έχει η επίφυση με την υπόφυση. Από αυτά τα 108, από αυτά τα 108, στο σύνολό τους είναι 144 σε όλο το σώμα. Τα 108 όμως είναι εκείνο το σημείο, εκείνο το μικρό, το οποίο ακουμπάει η επίφυση με την υπόφυση. Και έχουμε μπρος υπόφυση, πίσω υπόφυση. Είναι το ορμονικό μας σύστημα. Αυτό ακουμπάει και από τα 108 μπορεί να μην ακουμπάνε, δεν ακουμπάνε, στους περισσότερους από εμάς δεν ακουμπάνε ούτε τα 50. Ούτε τα 50 δεν ακουμπάνε. Τα υπόλοιπα είναι καμένες επαφές. Άναψε λίγο. Γιατί ναι. Είναι καμένες επαφές. Αυτές κι άλλο. Ήρθε το ένα, ήρθε και το άλλο. Λοιπόν, είναι καμένες επαφές. Αυτές οι καμένες επαφές έχει την ιδιότητα αυτό το μουσικό, αυτές οι μουσικές φόρμες να τις καθαρίζουν ώστε να γίνεται καλή επαφή. Και αν γίνει καλή επαφή, αρχίζουν και λειτουργούν όλα με αρμονία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερο σε όλους τους ανθρώπους. Στους περισσότερους. Βεβαίως, άλλοτε γίνεται, άλλοτε δεν γίνεται. Ή άλλοτε γίνεται με μέρισμα, ας πούμε. Δεν έχουμε 100% επαφή, αλλά έχουμε ένα 90. Λιγότερο από 90 δεν φτάνουμε σε νορμάλ καταστάσεις. Αλλά ενδεχομένως να μην φτάσουμε ούτε καν στο 50% από ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίθετοι στο να θεραπευθούν, στο να εναρμονιστούν. Τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Στα λόγια όμως κάνουν προσπάθεια, δείχνουν ότι κάνουν μια προσπάθεια, αλλά δεν θέλουν. Αλλά τους βλέπω εγώ εδώ, όταν έρχονται. Είναι η συχνότητα του γίνου περιβάλλοντος, 4-3-2. Και μας βομβαρδίζουν με 4-40. 8 κύκλους παραπάνω. Όχι, για να δημιουργείται δυσαρμονία με το γήινο περιβάλλον. Και οι 8 κύκλοι αυτοί πάνω είναι η ταλάντωση των 8 κύκλων της γης. 7,80 τόσο, 78 κάπου εκεί. Είναι αυτό, αυτή η διαφορά. Τώρα όμως έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι συχνότητες της γης. Οι οποίες συχνότητες της γης ανεβαίνουν με πολλούς τρόπους. Αυτό
η Σούμαν, η καταγραφή Σούμαν μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά το βλέπουμε συνολικά το πράγμα, δεν το βλέπουμε ξεχωριστά. Γιατί ανεβαίνουν και από εδώ, τεχνητά, ανεβαίνουν και απ' έξω, φυσικά. Αυτές που έρχονται από τον ήλιο και από, γενικά από το γαλαξία. Θα αλλάξουν συχνοτικό σύστημα. Θα αναγωνιστούν δηλαδή. Ναι, θα γίνει, θα αναγκαστούν, θα υποχρεωθούν να αποδεχτούν τις θαλαντές αυτές, γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν όταν είσαι μέσα στον ωκεανό να θέλεις τη βάρκα τη δικιά σου να την κουνήσεις όπως θέλεις εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, αυτό νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Μπορούν να κάνουν, λέει, ότι θα την κουνάμε τη βάρκα όπως θέλουμε εμείς. Όλοι θα κουνιούνται έτσι, αυτοί θα κουνιούνται προς πίσω. Δεν γίνεται. Έχει διαφορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέρα, έβλεπες όλα τα αστέρια. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που δεν βλέπεις τίποτα. Έβλεπες τα πάντα. Και έβλεπε, ήταν ο πλανήτης μια σφαίρα τέτοια και ότι καταστράφηκε, ότι έφευγε, διαλύθηκε σαν κομμάτια. Όχι ότι δεν είδα έκρηξη, λάμψη. Αυτό ότι διαλύθηκε. Ναι, είναι η αστεροειδής αυτή. Η αστεροειδής. Αυτό έγινε όταν έγινε ο πόλεμος με τους Τιτάνες. Καταστράφηκε η Άστα. Έτσι λεγόταν αυτός ο πλανήτης. Άστα. Είναι ανάμεσα στον Άρη και στο Δία. Είναι η ζώνη των αστεροειδών. Αυτός ήταν ο πλανήτης. Και θερματίστηκε και έγινε ακριβώς όπως το είδες. Έτσι ακριβώς. Εγώ νόμιζα ότι κάπου είχα διαβάσει ότι υπήρχαν δύο πλανήτες στο ηλιακό σύστημα αυτό ακόμα. Ο Φαέθοντας που ήταν πιο μακριά κοντά στο Κρόνο, στο Δία. Εκεί αυτός. Αυτός ήταν. Αυτός είναι. Ο Λουκιανός τον αναφέρει ως Άστα. Και σήμερα τον ονομάζουμε το χώρο αυτόν και τα ρινίσματα αυτά αστεροειδές τα ονομάζουμε. Υπήρχε άλλος πλανήτης που καταστράφηκε πάλι. Δεν ήταν πλανήτες, ήταν τρεις ήλιοι. Είχαμε τρεις ήλιους κάποτε. Είναι ο ήλιος ο δικός μας, αυτός που έχουμε τώρα. Και ήταν ένας που ήταν δίπλα στον ήλιο. Ήταν ένας που ήταν πιο κοντά στον ήλιο και ένας άλλος που ήταν πιο εδώ. Δεν τον απορρόφησε, όχι. Έφυγε αυτός. Με το χρυσό. Μ? Όχι, μπλακή. Τι? Πήγα με το χρυσό γένος είναι η γη του χρυσό γένους, η χθόνα δηλαδή του χρυσό γένους, η οποία μόλις ολοκλήρωσε τον κύκλο του το χρυσό γένους, ολοκλήρωσε και εκείνη και πέρασαν σε άλλη διάσταση όλο μαζί αυτό το πακέτο. Και το χρυσό γένους και η γη του χρυσού γένους. Και φτιάξανε μετά αυτή τη γη που έχουμε τώρα. Και αυτή τη γη τη φτιάξανε για το ασημένιο, για το χάλκινο, για το γένος των ηρώων και για το δικό μας, το σιδηρό. Το αργυρό. Το χάλκινο. Το ασημένιο. Είναι από κάτω. Είναι στο υπόγειο. Δεν το έχει φτιάξει, δεν το έχουν φτιάξει όλοι. Φτιάξει του χρόνου είναι αυτό. Χρόνου. Ωραία, να ρωτήσω, που διάβαζα σήμερα λίγο στον Ισίο, έλεγε ότι όταν το ιστορικό γένος, πώς το είπα, ότι μετά λέει εκεί βασιλεύει τώρα ο Κρόνος που τον ελευθέρωσε ο Ζήλα. Όχι. Όχι, όχι. Του δώσε την ο Δίας, του έδωσε την ελευθερία του πάλι, τον απελευθέρωσε γιατί να του δείξει ότι όπως εκείνος σέβεται γιατί είναι πατέρας του, έτσι και εκείνος πρέπει να σεβαστεί τον πατέρα τον δικό του, τον ουρανό. Ο δε Κρόνος δεν θέλει αυτό να το κατανοήσει ή δεν ξέρουμε εμείς τι ακριβώς θέλει αυτή τη στιγμή και αν θα το κατανοήσει ή αν δεν θα το κατανοήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό, είναι κάτι που δεν ξέρουμε τίποτα. Θα δούμε τις πράξεις του πια. Και οι πράξεις του εκφράζονται από τους ανθρώπους που έχει εδώ στο πλανήτη, τους οποίους τους διοικεί. Είναι κομμάτια δικά του. Έχει πάρα πολύ υλικό τέτοιο. Η δρακονιένη αυτή είναι δική του. Αυτά είναι κλόνοι, ανθρωπόμορφα κλόνοι, ανθρωπόμορφοι κλόνοι, οι οποίοι είναι δικοί του. Είναι δικά του πλάσματα αυτά. Ο Ισίωδος λέει ότι έκανε το γένος
το Ασημένιο, μετά έγινε το Χάλκινο και μετά έγινε τον Ηρώων το τέταρτο, ας πούμε στη σειρά, και το πέμπτο είμαστε εμείς. Και λέει ότι είναι το χειρότερο από όλα. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Μακάρι λέει να. Να ήμουν στο προηγούμενο και στο επόμενο. Ή στο επόμενο, ναι. Ναι. Τρομερό αυτό. Άρα θα υπάρχει και επόμενο. Ναι, αφού έχει πει ότι όταν. Λένε, έχουν αρχίσει και βγάζουν, ότι δεν θα υπάρχει επόμενο γένος. Ο Ισιούδος μιλάει για επόμενο γένος. Και θα υπάρχει επόμενο γένος. Και εμείς εδώ. Αυτό που λένε όταν θα γίνει για μας χρόνια. Το επόμενο γένος θα είναι πάλι το γένος των ηρώων. Και επιστρέφουμε προς τα πίσω. Χρειάζεται. Ακριβώς, γιατί στην θέση 6 είναι το σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή κατέχει ο Κρόνος και θα έρθει το γένος των ηρώων στο έκτο για να μπορέσει να πολεμήσει την διαδικασία αυτή του Κρόνου για να φέρει ισορροπίες. Ενδεχομένως είμαστε και εμείς εκεί. Σε αυτό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Άμα δεν ξυπνήσετε εδώ, εγώ δεν νιώθω πολύ αυτοπεποίθηση με αυτό. Θα ξυπνήσει, μη στεναχωριέσαι. Δεν μπορώ να λέω πολλά. Έχει κάνει, εγώ πιστεύω, πολύ μεγάλη πρόοδο. Δεν λέω ότι δεν έχω κάνει. Για να είσαι εδώ. Έχω κάνει πρόοδο. Και μόνη της. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά είναι δυνατόν σήμερα να προσπαθώ να κάνω διαλογισμό και να έχω μέσα μου. Που είναι και δικά μου φωνή. Λέω, δεν μπορείς. Και λέω, ρε γαμώ, γιατί. Δεν το λες αυτό. Μπορείς. Απλά. Σε μπερδεύουν πράγματα. Πάρα πολλά. Και προσπαθούσα. Τώρα γιατί. Να σου πει. Μην έχει μόνο λόγο σου, όντω. Όταν ήμουν μικρή, καταρχά θα θυμάμαι δύο όνειρα. Ένα που κοιμόμουν, ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Και πώς είναι, πώς το έχουμε δει. Ένα ψηλό σαχάρο που έχει το μαύρο αυτό και το δρεπάνει. Να έρχεται κατά πάνω μου. Και εκείνη. Δίπλα στο κρεβάτι, εγώ εκείνη τη στιγμή ξύπνησα. Δεν ξέρω. Και μετά θυμάμαι πάρα πολύ, ήτανε, τι ήμουν, γυμνάσιο πρέπει να ήμουν. Ήτανε μέρα, κοίταζω τον ουρανό και έρχεται ένας αρσενικό που ήταν, άντρας ήτανε, ξανθός, σκοτεινό εδώ δεν ήτανε και μου έλεγε όμορφα λόγια, τις αγαπάω και αυτά και του κάνω εγώ, πολύ ήρεμη, δεν είναι, απόδειξε το. Και πάει πάνω, ψηλά, και μου φαίνει ένα στέριο, γιατί αυτό ήταν φωτεινό πράγμα αυτό. Δεν ξέρω, αυτό δεν ξέρω. Κοίταξε, αυτός ήταν ένας από το χρυσό γένος που σε προστατεύει. Αυτούς τους ονομάζουν αγγέλους. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει άγγελος. Δεν μπορώ, ακόμα δηλαδή, μέσα από τα γραπτά της του Ευαγγελίου και την Καινή Διαθήκη και την Παλιά Διαθήκη, τα οποία ψάχνοντας, διαβάζοντας, δεν έχω βρει πουθενά ανάλυση να μου εξηγήσουν τι είναι αυτός ο άγγελος τελικά, τι είναι, πού είναι, ποιος είναι, πότε είναι, λέει, γράφουν ονόματα. Εγώ δεν έχω δει κανένα όνομα ελληνικό. Όλο κάτι άλλα ονόματα βλέπω. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο να έχει σαφήνεια σύμφωνα με την συμβατότητα της λογικής μου, σαν Έλληνας, έτσι. Είναι κάτι άλλο το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί θέλοντας με το ζόρι να μου χώσουν μέσα στο μυαλό μου αυτό, το οποίο δεν είναι συμβατό με εμένα αυτό. Δηλαδή εμένα αυτά τα ονόματα που χρησιμοποιούν δεν είναι για μένα, είναι για κάποιους άλλους. Τα οποία έχουν το ιστορικό. Και μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτά τα ονόματα και τότε με το ιστορικό της γλώσσας τους. Εμένα στην δικιά μου τη γλώσσα δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό. Μα είναι δαίμονες. Οι δαίμονες είναι μια παράφραση του δαίμον. Και ο δαίμον ή ο δαίμον, όπως τον λένε, είναι αυτός που ξέρει πολλά. Και αυτό τους ενοχλεί. Και γι' αυτό τον λένε δαίμονα. Αυτόν που ξέρει πολλά. Γιατί είναι ενοχλητικός. Δεν μασάει από το παραμύθι τους. Καταλαβαίνεις, το παραμυθάκι τέλος πια. Μας το πάνε μία, μας το πάνε δύο, μας το πάνε τρεις. Το προπατόρον ημών του Αβραάμ και του Ισαάκ δεν ισχύει, γιατί δεν είναι προπάτορες δική μας αυτή. Δεν έχω τίποτα με αυτούς.
Με γεια τους, με χαρά τους. Προπάτε ωραία τους να τους σέβονται, να τους αγαπάνε. Εγώ όμως γιατί να μη σέβομαι και να αγαπάω τους δικούς μου. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό. Εκείνοι να σέβονται. Εγώ να μη σέβομαι τους δικούς μου. Να τους ξεχάσω. Και τι θα ζητήσω όταν μου συμβεί το αναγκαίο να ζητήσω βοήθεια από ποιον θα ζητήσω, από τον Αβραάμ και τον Ισαάκ, αφού δεν έχω συμβατότητα μαζί του. Δεν είναι δικός μου προπάτορας. Εγώ πρέπει να ζητήσω από τον δικό μου πατέρα. Άμα ζητήσω από τον πατέρα του γείτονα, δεν θα με βοηθήσει, θα βοηθήσει το παιδί του. Όχι εμένα. Οπότε, γιατί με πετάνε στη λάσπη και δεν μου δίνουν τον αληθινό δρόμο. Να έχω από κάπου να κρατηθώ. Να είμαι μετέωρος μονίμως. Αυτό θέλω και αυτό επιδιώκουμε. Όχι πια. Μέχρι εδώ ήταν. Το έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλη βαθμό. Όχι το έχουν απλά καταφέρει, το έχουν πάρα καταφέρει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μη σου πω 100%. Γιατί πλέον πας στην εκκλησία και δεν ακούς ένα ελληνικό όνομα. Ένα ελληνικό. Ένα ελληνικό. Και τους Αγίους αυτούς τους έχουν φορέσει μήτρες από πάνω που έχουν ελληνικά όνοματα. Γιατί η μήτρα που φοράει ο Δεσπότης δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι των Εβραίων αυτή οι μήτρες αυτές που φοράνε, οι δεσποτάδες είναι οι μήτρες αυτές, το χρυσό αυτό, την κολοκύθα, εκείνο το πράγμα που φοράει από πάνω είναι εβραϊκό, δεν είναι ελληνικό αυτό. Έχει καμία σχέση με εμάς. Εμείς έχουμε στεφάνι. Από φυτό. Από ένα φυτό. Ή από δάφνη, ή από ελιά. Αυτά είναι τα δικά μας. Θα λάβεις μια κορδάλα εδώ. Μια κορδαλίτσα. Απλά πράγματα. Όχι μήτρα ολόκληρη. Δεν κάνω τίτη μήτρα. Να κάνω τι δηλαδή, να τη φορώ στο κεφάλι μου, για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος να φορέσω και πράγμα στο κεφάλι μου. Ή να φοράω σταυρούς με διαμάντια πάνω. Μπάς φίλος. Ό,τι του λείπει το καθένα. Ακριβώς, ό,τι του λείπει αυτό κάνει. Έτσι ακριβώς. Ό,τι του λείπει. Ακριβώς όπως το πες. Έτσι.